Γεια σας παιδιά, είμαι ο Σόλι Φαν και σήμερα θα κάνουμε review το Walking Dead Season 1 για το PC. Το Walking Dead, όσο το ξέρετε, είναι μια comic book σειρά από το Image Studio και ο δημιουργός είναι ο Robert Kirkman. Το Walking Dead πρωτοβγήκε το 2003 και ακόμα συνεχίζεται και ως σήμερα και χάρη στην επιτυχία αυτής της comic book σειράς βγήκε και μια τηλεοπτική σειρά που πραγματικά είναι γαμάτη. Μπορεί να είναι κάπως διαφορετική από την comic book ιστορία, αλλά τουλάχιστον όσοι δεν έχετε δει την τηλεοπτική σειρά, σας προτείνω να τη δείτε οπωσδήποτε. Μόλις τελειώσετε να δείτε αυτό το βίντεο. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να πολυλόγησα πάρα πολύ για τη σειρά. Ας πάμε στο κύριο θέμα μας. Το Walking Dead Season 1 είναι prequel του comic book series. Και όπως ξέρετε, αυτό το παιχνίδι ήταν για nominated 2012 Game of the Year από την Telltale Games. Και να μην καθυστούμε, παιδες. Let's get work. Ο πρωταγωνιστής του παιχνιδιού είναι ο Λίκη, έχει πάει φυλακή για κάποιο λόγο, αλλά δεν σας το πω εγώ, θα το μάθω στο παιχνίδι. Και από ό,τι παρατηρείτε εδώ πέρα, το παιχνίδι είναι interactive mode, κάπως θυμίζει το Heavy Rain, και από ό,τι παρατηρείτε γραφικά, είναι σε comic book style. Από ό,τι παρατηρείτε στο παιχνίδι, αντιθέτως το παιχνίδι είναι πολύ πιο interactive, ότι μιλάς με τα άτομα, παρά να πολεμάς σαν ζόμπι κτλ. Κτλ. Oh-oh! Oh, man! Oh, oh! Αυτό πόνεσε. Τέλος πάντων... Τώρα να δούμε και λίγο το gameplay πως είναι. Το gameplay είναι πάρα πολύ καλό. Και τώρα θα δούμε λίγο ένα παράδειγμα το πέρα σε αυτό το παιχνίδι. Τσεκάρτε. Ο κακόμενος αστυνομικός πρέπει να πέθανε. Άντε γεια. Πάει πολύ δουλειά να πάμε τις χειροπέδες. Όπα. Πρέπει τώρα σιγά σιγά να το πάμε πριν ξυπνήσει. Έλα. Ωραία. Τώρα που θα πάμε στους χειροπέδες θα δείτε τώρα ένα παράδειγμα πως πολεμάμε τα ζόμπι. Ωραία. Ωραία. Υποχώρηση. Το από ό,τι πατήρεις στο gameplay είναι διαφορετικό. Αντιθέτως που εσύ λέγεις τον παίχτη ολοπληροβολάς και τα λοιπά, εδώ είναι πιο πολύ σε interactive mode. Τέλος πάντων, αντιθέτως σαν το Left 4 Dead και Dead Rising Games, αυτό το παιχνίδι ασχολείται πιο πολύ με τους χαρακτήρες, στο δράμα και στο πολύ... σε καλή αγωνία. Οχ! Μετά που ξεφύγαμε τα ζόμπι με τον πυροβολισμό, φτάσαμε σε ένα σπίτι τώρα. Και τώρα θα δούμε ένα σημαντικό χαρακτήρα του παιχνιδιού. Που θα παίξει μεγάλο ρόλο στα επόμενα επεισόδια και στο Season 2. Και αυτό το κοριτσάκι από ό,τι βλέπετε είναι η Clementine. Όντε πάλι με τα ζόμπι. Πάνω όμως έχει μερικά interactive στοιχεία από ό,τι παρατηρείτε παιδιά. Το gameplay είναι έτσι κραπευτικό, έτσι καλά σε αγωνία. Αντιθέτως σαν τα παιχνίδια που όλη την ώρα μπαμ 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 μπαμ. Φύγε ρε ζόμπι, ούστα από εδώ. Πολύ ζωρική μάχη. Όπα, τα παγωγή το σφυρί. Ευχαριστώ Clementine. Και τώρα, μπάσες.
Το κόψαμε αυτό το σκηνικό γιατί ήταν πολύ βίαιο για εσάς παιδάκια. Και τώρα που τη βλέπετε, μπορώ να δώσω επιλογή να πω στην Clementine ότι όλος το σκότωσα ή όχι. Αλλά εδώ αποφάσισα να πω ότι σκοτώθηκε από μόνο του. Ή δεν θέλω να πλήγω στο κοριτσάκι ότι εγώ το σκότωσα και τα λοιπά, και τα λοιπά. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? Κάθε επιλογή που κάνουμε επηρεάζει την πορεία του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, μπορούμε όπως η Clementine να περιμένουμε μέχρι να νυχτώσει ή να φύγουμε πριν νυχτώσει. Εγώ τώρα διαλέγω το άλλο, πριν νυχτώσει καλύτερα. Και αυτό θα επηρεάσει το παιχνίδι. Σκυπάμε αρκετά γιατί τώρα εντάξει, μπορεί να βαρεθείτε το μπλα μπλα. Και τώρα φτάσουμε στη φάρμα. Όσοι είστε ποδοτικοί fanboy του Walking Dead, ξέρετε σε ποια φάρμα θα είμαστε. Και δείτε και έναν γνωστό χαρακτήρα του Walking Dead. Που είμαι εσείς τον ξέρετε όλοι. Κάτσε, θα έρθει τώρα που να είναι. Μην ανησυχείτε. Και now ο Herschel. Ένας σημαντικός χαρακτήρας του Walking Dead. Να ξέρετε όλο αυτό το γεγονότα είναι prequel από όσα σας είχα πει προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα έχουμε άλλο ένα σημαντικό πράγμα στο παιχνίδι. Η κάθε τώρα να έρθει να μας θεραπεύσει πρώτα απ' όλα. Τώρα εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε και επιλογές τώρα. Ή θα είμαστε ειλικρινείς στους ανθρώπους που μας βοηθάνε. Ή θα είμαστε και απατεώνες. Εγώ τώρα αποφασίζω τώρα να είμαι ειλικρινείς τώρα. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και αυτή είναι η δικιά μου επιλογή. Όσοι θέλετε να είστε ψεύτες, αγοράστε το παιχνίδι. Δεν σας φταίω εγώ. Before the car accident. I was getting out of Atlanta. The news says stay. Yeah, well, that's a mistake. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who were you with, the girl? I was with a police officer. He was giving me a ride. Awful nice. Όντως, πολύ γενικός ήταν ο πολίσμαν. Αχ, πολίσμαν. Rest in peace. Δεν θυμόμαστε. Και τώρα θα συζητήσουμε και άλλους χαρακτήρες στην πόλη του παιχνιδιού. Και πριν όμως αρχίσουν τα κάθε περιπέτεια, θα μιλάμε στους κάθε φάση τους χαρακτήρες, ώστε για να μπορούμε να συνδεθούμε με αυτούς, ώστε για να καταλάβουμε το backstory τους, ότι και σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού μπορεί να πεθάνουν, ώστε για να μπορέσουμε έτσι να νιώθουμε μια θλίψη και από μέσα μας. Και αυτό δίνει σοβαρό character development. Και αυτό για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό στο παιχνίδι παρά όλη την ώρα. Μπαμ, 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 μπαμ. Ζόμπι, σκότωσε τα ζόμπι, σκότωσε τα ζόμπι όλη την ώρα. That'd be great. If you could cut those two bys to length, that sure speed things up. Okay, θα σε βοηθήσω. Dad doesn't know how bad it is. No. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. Πολύ απέσιο. Όπως σας είπα, μαθαίνουμε κάτι development στο παιχνίδι, μαθαίνουμε να συνδεθούμε με τους χαρακτήρες. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σπάνιο σε video games, ειδικά στα interactive. Και αφήσω αυτό το παιχνίδι τώρα να εμπνεύσει όλους τους πάντες για αυτούς που είναι πιο πολλές ιστορίες παρά όλη την ώρα δράση, σκοτωμού, ζόμπι. Can I give you a piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. Ευχαριστούμε Χέρσελ, μας δίνεις και ωραίες συμβουλές. Και γι' αυτό είναι το να πάμε τον χαρακτήρα. Όπα. Ω-ω.
Τώρα πάμε σε άλλο ένα σημαντικό πράγμα του παιχνιδιού, που αυτό σίγουρα θα μετρήσει τις επιλογές σου. Κοιτάξτε ένα παράδειγμα. Τώρα από ό,τι βλέπετε έχεις επιλογή να σώσεις έναν από τους δύο. Μόνο έναν, ναι. Και όποιον σώσεις, αυτό θα ζήσει, ενώ όσο θα πεθάνει. Και ό,τι και να γίνει, αυτή η επιλογή θα μείνει και έτσι θα παραμείνει το πράγμα. Γι' αυτό είναι στο γαμάτο Walking Dead, γιατί ό,τι επιλογή να κάνεις θα επηρεάσει το παιχνίδι και δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Γι' αυτό είναι μεγάλη μάγκια που κάνουνε. Παντός με μπράβο του Telltale Games, αν το λέω και σωστά, που κάνει αυτός από τα καλύτερα παιχνίδια που είχαν γίνει ποτέ 2012. Κακόμοιρε. Τέλος πάντων. Μετά πήγαμε σε άλλους ανθρώπους τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνω πως θα πάει το ίδιο πράγμα. Θα συνδεθούμε τους χαρακτήρες, θα πέσει τσακωμούς, θα γίνουν πάρα πολλά γεγονότα. Α, γι' αυτό είναι τόσο γνωστό το Walking Dead. Και πραγματικά είναι από τα καλύτερα interactive games που έχω παίξει ποτέ. Γιατί πάει σε κατάσταση αγωνία. Να μου πέτυχε οπωσδήποτε. Και τα κατάφερα. Τώρα απευθύνω στο ζόμπι. Τα ζόμπι θα εμφανίζονται εννοείται. Δεν τα πολεμάμε. Αυτά το παιχνίδι δεν δίνει η πιο πολύ έφαση στα ζόμπι. Πιο πολύ έφαση δίνει στο δράμα και στους χαρακτήρες. Όλα είναι τέλεια σε αυτό το παιχνίδι. Σχεδόν τέλεια. Ολοκληρώνοντας το review, το Walking Dead Season 1 είναι από τα καλύτερα interactive games που έχουν βγει ποτέ και ένα best game από το 2012. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να το πάρετε και το βάζω 9,5 στα 10. Αξίζει παιδιά, σας προσφέρω να το παίξεις κατευθείαν πριν το comics. Ωραία παιδιά, θυμάσαι που σας έχω πει ότι το Walking Dead έχει τηλεοπτική σειρά. Να έχω φανταστεί έτσι μια πλοκή του παιχνιδιού βασισμένη στην τοπική σειρά που είναι και αυτό prequel αλλά της τοπικής σειράς, όχι του comic. Δηλαδή, πώς θα το φαντάζουμε. Χάλια γραφικά του πρώτου Xbox. Προσοχή, όχι Xbox One, δηλαδή το λέω Xbox. Τα ζόμπι χαπέσια, κλόνος του Call of Duty. Τι είναι μονοδιοσία, μην υπάρξει ποτέ αυτή η κολοπαιχνιδάρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτό το πολύ παιχνίδι. Όχι, δεν είναι. Ω, Θεέ μου! Υπάρχει! Κάμεραμαν! Κάμεραμαν! Δώσ' το, ρε! Δώσ' το κάμεραμαν! Ευχαριστώ, διάβολο. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το κλόπε. Όχι. Η καλά εσύ, κάμεραμαν! Γιατί μου το έκανες αυτό! Σε πληρώνω για πάνω και μου κάνεις αυτή τη φάρσα! Ντροπή σου! Αναρωτιέμαι σε πληρώνω εδώ πέρα. Τι κάνεις εδώ πέρα?